Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακό News. Θα υπάρξουν αρκετέ εκπομπέ αυτά τα 24 ώρα για τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού, αφού έχουμε μόνο σήμερα, αύριο και μεθαύριο μέχρι την Τετάρτη για να τελειώσει το θέμα για τι μεταγραφέ. Πάμε να αρχίσουμε για του παίχτε που δεν θα έρθουν τελικά, όπω τον Σαχά, ήταν αρκετά κοντά, τελικά όμω θα πάει στη Λιόν. Έτσι αποφάσισε, αποφάσισε να πάει στη League One σε ένα υψηλότερο πρωτάθλημα, σε μια θεωρητικά υψηλότερη ομάδα, αλλά μπορούμε να το δείξουμε στους ομίλους του Europa League ότι έκανε τη λάθος απόφαση και να τους κερδίσουμε. Πάμε τώρα στις πιο προχωρημένες ε, όπω όπως είναι ο William. Είπαμε και τις προάλλες για τον συγκεκριμένο παίκτη τον ξέρει όλος ο κόσμος νομίζω που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και δεν είναι 6 χρονών. 70 συμμετοχέ με τη Βραζιλία, 161 με τη Σαχτάρ, 339 με την Τζέλση, 37 με την Άρσταν, 45 με Κορίνθια, 67 με Φούλαμ και με την Ανζή κάπω 17 που έκατσε περίπου 5 μήνε. Ο συγκεκριμένο παίκτη, αν έρθει, θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ω δεκάρι. Γιατί δεν νομίζω πω ο ίδιο θα έρθει στον Ολυμπιακό για να κάτσει στον πάγκο. Δεν νομίζω πω θα έχει τι ταχύτητε πλέον για να παίξει ω εξτρεμ. Ή αν έρθει, θα παίξει ο Μαρτίν ή ο Βέλντε στο 10. Δηλαδή βλέπω να είναι βασικό και αυτό και ο Μαρτίν και ο Βέλντε με κάποιον ε, τρόπο. Άλλο στο, άλλη τώρα περίπτωση, η περίπτωση του Γιαγκιζή, παίχτη που τελείωσε πέρσι στη Λιόν, τα πήγε αρκετά καλά, 27 χρονών, 15 εκατομμύρια, ένα παίχτη που αν μη τι άλλο στην ε, Λίλ, δεν ξέρω αν είπα, στην Λιόν, στη Λίλ έπαιζε πέρσι. Ε, ένα παίκτη με πολύ μέλλον. Είπαμε είναι 27 χρόνια και είναι 15 εκατομμύρια. ποντένσε που συζητάγαμε ε, είναι νομίζω τώρα 29, 28. Τέλο πάντων, ένα παίχτη που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το δούμε στο Ολυμπιακό. Ή αυτόν ή γενικά έναν άλλο παίκτη με αξία διψήφια στα εκατομμύρια, τουλάχιστον έτσι ελπίζω, αλλά και αυτό πιστεύω. Γιατί ο Ολυμπιακό έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ, είναι κρίμα να του λείπει δημιουργό και να μην καταφέρει με όλα αυτά τα λεφτά που έχει βάλει και ο πρόεδρο και με όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, να μην καταφέρει να κάνει κάτι καλό. Γιατί όλη, όλο το υπόλοιπο ρόστερ είναι πάρα, πάρα πολύ καλό, ειδικά πλέον με τον ε, Κάρμο. Ο Γιακιζή λοιπόν παίζει δεκάρι, εξτρεμ και σεντερφόρ είναι 1,83, 27 ετών, Τούρκος, αριστεροπόδαρος με 6,15 εκατομμύρια. Έχει παίξει στη Λίλ, έχει πάρει και το πρωτάθλημα που πήρε η Λίλ, Τραζοσπορ, Τζεσεκά Μόσχας και ξανά ξεκίνησε από την Σπορ. 45 συμμετοχέ στην Τουρκία, πέρσι έκανε μία από τις καλύτερες του σεζόν, πετυχαίνοντα 12 γκολ, 4 assists. Παίκτης που πιστεύω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, θα δούμε τι θα γίνει και με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στην αγαπημένη μου ε, μεταγραφή που πάει να γίνει. Παίχτησε ξανά από την Καλατασαράη. Γενικά συμπαθώ πάρα πολύ την γαλατά και τη Φενέρ σαν ομάδε. Και ο συγκεκριμένο παίχτη είναι ένα από του αγαπημένου μου. Τα πάει πάρα πολύ καλά στη Γαλατά. Είναι ο Χακίμ Ζίγεχ. Νομίζω όλοι το ξέρουν. Έχει περάσει από Χέρενφεν, Τβέντε, αλλά έγινε γνωστό με τον Άγιαξ, όπου έκανε απίστευτα πράγματα τα στατιστικά του ανά σεζόν. 10 γκολ, 15 assist, 9 γκολ, 16 assist, 21 γκολ, 20 assist, καλά ακούσατε. Και τελευταία σεζόν με τον Άγιαξ, 9 γκολ, 18 assist, πάει στη Τζέλση όπου στην πρώτη σεζόν πετυχαίνει 6 γκολ, 4 assist, στη δεύτερη 8 γκολ, 6 assist και στην τρίτη 0 γκολ, 3 assist. Επιστρέψει στην Καλατά που μόλις σε 20 παιχνίδια πέρσι, Καταφέρνει και βάζει 8 γκολ και 4 assists. Χωρί να είναι βασικό, αν θυμάμαι καλά, στα περισσότερα παιχνίδια. Φέτο δεν έχει τόσο σημαντικό ρόλο. Έχει πολλού καλού παίκτε γαλοτά. Έχει έναν πολύ καλό Γιλμάζ, που και αυτό συζητιέται για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλό ο Αρτούκογλου και πολύ καλό και στη θέση του Ζίγεχ ο Ο οποίο θα πάει πραγματικά εξαιρετικά. Οπότε ήταν λογικό να μείνει πιο πίσω ο Ζήγεχ. Ο Μέρτερ, για να καταλάβετε, πέσει έβαλε εδώ γκολ 16 assist Και όπω και να το κάνουμε, είναι και μεγαλύτερο όνομα από τον ε, Μαροκινό. Παρ' όλα αυτά, αν έρθει ο Ζίγεκ, είναι ένα παίκτη 31 ετών, 1,81 ύψο, δεν του φαίνεται τόσο πολύ. Μπορώ να πω. Μαροκινό, αριστεροπόδαρο, μαξία 10 εκατομμύρια. Αν έρθει, μιλάμε για έναν εξαιρετικά δημιουργικό παίκτη. Πολύ γκολτζή. Παίζει δεκάρι και extreme για να καταλάβετε σε σύγκριση με τους άλλους μετά τα δεκάρια και εξτρέμ του τουρκικού πρωταθλήματος που αν μη τι άλλο είναι καλύτερο από το ελληνικό όπως και να το κάνουμε έχει πιο μεγάλο budget με διαφορά είναι για τα γκολ στου top 4% στις προσπάθειε για shoot top 4% σε επαφέ επίσης top 4% στις δημιουργημένες ευκαιρίες top 3% και εκεί που είναι πίσω Πολλοί είναι συγκεκρισμένε ανάγκε μονομαχίε. Δεν, το... δεν περιμένει το ζύγι έτσι και προσφέρει εκεί. Και γενικά σαν αμυντικέ ενέργειε. Έχει σηκώσει ένα πρωτάθλημα με τον Άγιαξ, ένα Champions League με την Τζέλση, ο UEFA Super Cup με τη Τζέλση και με την, με Γαλατά ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup. Αυτά λοιπόν για τώρα. Θέλω να μου πείτε ποιο θα θέλατε να έρθει από τι συγκεκριμένε περιπτώσει. Προσωπικά ο Βίλιαν και ο Ζήγεχ δεν θα με χάλαγε καθόλου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω το Ζίγεχ, γιατί είναι ο δημιουργό, είναι αυτό που λείπει από την ομάδα. Ένα εξαιρετικά καλό παίκτη και ένα παίκτη που δεν φοβάται να στάρει από μακριά και έχει και το στημένο που μα έχει λείψει σίγουρα αρκετά. Αυτά λοιπόν για τώρα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο και ένα subscribe. Καλή συνέχεια.